Κάθε τρεις και λίγο κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Σάμος Τάιμς στο YouTube και κλικ στο καμπανάκι για να παίρνετε έγκαιρα τις ειδοποιήσεις για τα podcast που ανεβάζουμε. Κάθε τρεις και λίγο μας ακούτε μέσα από το κανάλι μας του Σάμος Τάιμς στο YouTube, μέσα από τη σελίδα του Σάμος Τάιμς στο Facebook και μέσα φυσικά από το samostimes.gr. Κάθε τρεις και λίγο με τον δημοσιογράφο Μιχάλης Βαρνιά. Υπάρχει υπογεννητικότητα και μέχρι το 2050, δηλαδή σε τρεις απογραφές πληθυσμού από σήμερα, θα έχουμε μείνει γύρω στα 7 εκατομμύρια κάτοικοι από περίπου 10 εκατομμύρια που είμαστε σήμερα. Και το θέμα δεν είναι μόνο ποσοτικό, αλλά είναι και καθαρά ποιοτικό. Ελάτε να θυμηθούμε μαζί μία ταινία του 2006 η οποία ούτε βραβεία πήρε ούτε στα Οσκάρη και λίγο πολύ μπορεί να την θεωρήσαμε και χάζο μία. Βρισκόμαστε λοιπόν στο 2006 και κυκλοφορεί μια ταινία την οποία αν την ψάξετε και στο IDB, στο Internet Database Movies και τα λοιπά πώς το λένε αυτό, νομίζω ότι θα τη βρείτε και δεν ξέρω τώρα μπορεί να έχει και χαμηλό σκορ, χαμηλή βαθμολογία. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι μια ταινία πολύ χαρακτηριστική, δεν θα την έλεγα προφητική, αν και οκ, okay, εντάξει, <σπάει> μάλλον προς εκεί το πάει. Ε, μια ταινία κομμωδία της οποίας 21ος αιώνας. Η εξέλιξη των ειδών γνωρίζετε πώ πάει αυτό, επικρατεί και αναπαράγεται ο δυνατότερο, ο γρηγορότερο και ο εξυπνότερο σε μεγαλύτερου τουλάχιστον αριθμού από ότι οι άλλοι. Όμω, φυσική εξέλιξη, μάλλον εξέλιξη των ειδών, δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα βγάλει μόνο Λεωνάρδο Νταβίντσι, έναν Αϊνστάιν, έναν Μπετόβεν, έναν Μότσαρτ, έναν Ποτιτσέλη, έναν Βακόγκ, τον Φρόιντ. Ε? και θα σου υποσχεθεί ένα λαμπρό μέλλον γιατί τα περισσότερα βιβλία και ταινίε για το μέλλον περιγράφουν με σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα στις ατομικές ελευθερίες αλλά περιγράφουν και αυτοκίνητα που πετάνε και τεχνική νοημοσύνη από ό,τι φαίνεται όμως όσο περνούν τα χρόνια μάλλον πάμε προς την αντίθετη κατεύθυνση πώς έγινε αυτό πάρα πολύ εύκολο η φυσική εξέλιξη δεν επιβραβεύει αναγκαστικά τον εξυπνότερο επιβραβεύει κατά κύριο λόγο αυτόν που αναπαράγεται περισσότερο και που αναπαράγεται σε τέτοιο σημείο που οι εξυπνότεροι φτάνουν να είναι ένα απειλούμενο είδος ή ένα, ένα σπάνιο είδος γιατί ένα έξυπνο ζευγάρι εντό εισαγωγικών τώρα, αν μπορείτε να βάλουμε, δεν μπορούμε να βάλουμε βέβαια στο γραπτό λόγο, στον προφορικό λόγο ε, εισαγωγικά, αλλά εν πάση περιπτώσει α βάλουμε στο έξυπνο εισαγωγικά, αντιλαμβάνεστε. Ένα έξυπνο ζευγάρι λοιπόν σκέφτεται και έχει συνήθω πολλού λόγου που αναβάλει ή ακόμη και ματαιώνει την επιβίωση του κιτάρου δια της αναπαραγωγικής οδού με πάρα πολλούς τρόπους σκέφτεται ε, το πώς θα φέρει το παιδί στον κόσμο, αυτά που έχει να αντιμετωπίσει, ε, σκέφτεται το ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος ε, κοινωνικά, οικονομικά κτλ. Ο χρόνος όμως περνάει και τουλάχιστον σε αυτό, σε ό,τι αφορά την βιολογία, συμφωνούμε ότι ο χρόνος μπορεί να είναι και αμήλικτος σε ορισμένες φορές. Σε αντίθεση όσους αντιμετωπίζουν το παιδί ως κάτι που απλά προκύπτει, και μάλιστα προκύπτει ξανά και ξανά. Και για να μην παρεξηγούμαστε, δεν μιλάμε για ανθρώπου που συνειδητά επιλέγουν να έχουν μεγάλε οικογένειε και που φυσικά έχουν περισμα αγάπη και φροντίδα για τα παιδιά του και για του γύρω του. Αλλά μιλάμε για περιπτώσει οι οποίε ενδεχομένω όλοι σα έχετε στο μυαλό σα. Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα, στο τώρα, όπου ζούμε σε ένα κλίμα αριστεία. Βρισκόμαστε στην τρίτη δεκαετία, διανύουμε την τρίτη δεκαετία του 2000. Είμαστε στο 2022. Και να σα πενθυμίσω το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο γονιμότητας και αναπαραγωγική αυτονομία, το οποίο θα γινόταν το καλοκαίρι με εκείνο το σποτ, το οποίο τι έλεγε το καλοκαίρι εκείνο, το σποτ εκείνο, το καλοκαίρι αυτό που μα πέρασε. Έλεγε λοιπόν το σποτ ότι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει ένα θέμα και φόρτωνε όλο το θέμα της υπογεννητικότητας και της ανάγκης το να δημιουργηθεί η οικογένεια αυστηρά και μόνο στη γυναίκα και λίγο πολύ θα το θυμάστε παίρναν και έτσι μια ενοχική διάθεση ότι τι την ήθελες την καριέρα τώρα και πρέπει να έχει κάνει παιδιά. Λοιπόν ευτυχώς είχε πέσει αρκετό κράξιμο στα social media και γενικότερα και είχε ακυρωθεί και το συνέδριο, είχε φύγει και το σπότ και όλα αυτά. Είχαν πέσει και φωτιέ, αν θυμάμαι καλά, στην Εύη. Οπότε δεν πολυτεντώθηκε το θέμα, να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά όμω συνεχίζουν, έτσι, δεν έλειψαν οι προσπάθειε και έχουμε πλέον και το θέμα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, το οποίο πανηγύριζε η Υπουργό Παιδεία κ. Κεραμέο ότι το έφερε επιτέλου στην σεψουσε, σε αντιδασκαλίες. Μιλάμε, <χω> παραλαμβάνω, για το 2022. Ένα μάθημα το οποίο πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι το έφερε στα σχολεία για να γίνει. Στα σχολεία που υπάρχουν γονείς το 2022 οι οποίοι λένε δεν θα μιλήσετε εσείς στα παιδιά μου για σεξουαλική σε διαπαιδαγώγηση και τα παίρνουν από το μάθημα ή ακόμα χειρότερα κάνουν φασαρίες στους δασκάλους και για ένα μάθημα για το οποίο ορθόδοξα και χριστιανικά σωματεία της Αθήνας και το πανελλήνιο κίνημα μαμά, μπαμπάς και παιδιά με στόχο την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση των αξιών και των εντανικών της ελληνοορθόδοξης οικογένειας πραγματοποίησαν και συγκέντρωση διαμαρτυρίας αρχές Σεπτεμβρίου την πλήρη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Μαρούσι. Μάλιστα κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο ένα ενημερωτικό σποτ με τίτλο «Δήλωση Απαλλαγή για το μάθημα της σεξουαλική διαπαιδαγώγησης». Μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους. Για, για, αυτό το κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι ζουν ανάμεσά μας, οι οποίοι δεν θέλουν τα παιδιά τους να έχουν καμία απολύτως σχέση με το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και προτιμούν οτιδήποτε άλλο. Και εδώ βεβαίω είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το τι προτιμάς πια για τα παιδιά σου ή να σου το πω και διαφορετικά που στέλνει τα παιδιά σου. Δεν ξέρω εσείς πώς το, πώς το, βλέπετε και πώς το αντιλαμβάνεστε αλλά είμαι απολύτα σίγουρος ότι μετά το άκουσμα και της είδηση στην Θεσσαλονίκη και της άναδρης και στη γερής δολοφονίας του 19χρονου η οποία δεν είχε κανένα απολύτως ιδεολογικό, πολιτικό, κοινωνικό, αθλητικό υπόβαθρο κανένα απολύτως είχε έναν άνθρωπο ο οποίος διάβαζε, είχε, είχε, ήταν, έκανε τη δουλειά του και θες τη δουλειά του να σου το πω πάρα πολύ απλά νοικοκύρησε Νικο, ένα παιδάκι 19 χρονών με λαμπρό μέλλον μπροστά του ή εν πάση περιπτώσει με μέλλον μπροστά του το οποίο βγήκε να κάνει μία βόλτα έχοντας μπαφιάσει, να το πούμε έτσι από το διάβασμα για να δώσει το μάθημα την επόμενη μέρα στην πανεπιστημιακή σχολή στην οποία είχε περάσει. Και ήρθε αντιμέτωπος με μία συμμορία με ανθρώπους οι οποίοι είχαν οπλιστεί με κατσαβίδια, λοστούς και οτιδήποτε άλλο και είχαν βγει παγανιά προκειμένου να βρουν ένα θύμα και βρήκανε το συγκεκριμένο παιδί με την παρέα του. Τους ξυλοκόπησαν αγρίως, ήταν τέτοιο δε ο που ο ιατροδικαστής είπε ότι ακόμη και αν δεν υπήρχε το μοιραίο τραύμα από το μαχαίρι το παιδί δύσκολα θα επαναρχόταν από τα ε, τραύματα που είχε στο κεφάλι και τα υπόλοιπα λίγο πολύ τα έχετε διαβάσει. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο 2022 σε μια κοινωνία η οποία υποτίθεται ότι είναι η καλύτερα εκπαιδευμένη κοινωνία ever που υπήρξε ποτέ έτσι. Ε, τα παιδιά είναι σχεδόν το 70-80% έχει πάει σε μια σχολή, είτε πρόκειται για πανεπιστημιακή σχολή, είτε πρόκειται για δημόσιο ιδιωτικό ΙΕΚ, είτε πρόκειται για μια σχολή ε, πανεπιστημιακού επίπεδου στο εξωτερικό. Σχεδόν όλα τα παιδιά, ένα 70-80% έχει περάσει από αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία και υποτίθεται ότι δεν την έχει περνάει τώρα, την έχει περάσει εδώ τα, τα, τελευταία 20 χρόνια, 30 είναι αυτές οι γενιές, η τελευταία γενιά αυτή είναι πολύ καλά εκπαιδευμένη και τα παιδιά του ομοίως άρα είμαστε σε μια φάση που μπορούμε να αντιληφθούμε τα αυτονόητα. Και ξέρετε ποια είναι τα αυτονόητα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Τα αυτονόητα που περνάνε αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία είναι το όχι στο μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, είναι στο ότι δεν θα κάνουμε το εμβόλιο γιατί δεν θα βάλουμε το τσιπ μέσα μας ή θα μας αλλοιώσουν το DNA ή γιατί δεν μας αφήνει ο πνευματικός μας είναι μια κοινωνία η οποία στο άκουσμα ενός βιασμού σπέβδει να δει τι φορούσε η κοπέλα η οποία βιάστηκε, εάν έπρεπε να είναι εκεί ή δεν έπρεπε να είναι, τι δουλειά έχει στο πάρτι, αν ήπια ή δεν ήπια, αν πήγε ή δεν πήγε, αν ήταν ψηλή κοντή, αδύνατη ξανθιά, ψηλή, μελαχρινή και όχι την ουσία της πράξης. Μια κοινωνία στην οποία κάποιο περπατάει στον δρόμο και τον σταματάνε κάποιοι άλλοι με μαχαίρια και λωστούς για να τον σκοτώσουν γιατί θεωρούν προφανώς ότι είναι αστείο προφανώς γιατί οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει να δει κανένας για αυτό το οποίο συμβαίνει τριγύρω μας μια κοινωνία η οποία βάζει στο ίδιο μπλέντερ την επόμενη μέρα τις, τα καραγιοζηλίκια του Πολάκη στη Βουλή και του Άδων Γεωργιάδη κυρίως του Πολάκη γιατί έχει, έχουν κομματικό πρόσημο όλα αυτά βάζει στο ίδιο, την, στο ίδιο blender, τις επιθέσεις του Ροβίκονα στην Αττική Οδό τα γκαζάκια στον δημοσιογράφο κ. Καμπουράκη και την δολοφονία φυσικά στη Θεσσαλονίκη τα χτυπάει να γίνει ένα, μια άμοφη μάζα, ένα ενιαίο σώμα και τα σερβίρει ως καταδικάζουμε την βία από όπου και αν προέρχεται. Δεν θέλω να καταλήξω κάπου υπό την έννοια ότι δεν έχω να καταλήξω κάπου και δεν έχω να σας δώσω την απάντηση σε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν τριγύρω μας. Απλά νομίζω ότι μαζί με εσά, έτσι και εμείς, έτσι και εγώ, προσπαθώ να σκεφτώ τι στο διάλο δεν έχει πάει καλά μέχρι σήμερα. Και δεν είναι καμία, αν θέλετε, επίκληση της νιώτης μας να πούμε «Α, όταν ήμασταν εμείς νεότεροι τα πράγματα ήταν καλύτερα, γιατί καλύτερα δεν ήταν» ήταν περισσότερο υποφερτά σε σχέση με το πως είναι σήμερα και τουλάχιστον σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι Κάθε τρεις και λίγο κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Σάμος Τάιμ στο YouTube και κλικ στο καμπανάκι για να παίρνετε έγκαιρα τις ειδοποιήσεις για τα podcast που ανεβάζουμε. Κάθε τρεις και λίγο μας ακούτε μέσα από το κανάλι μας του Samos Times στο YouTube, μέσα από τη σελίδα του Samos Times στο Facebook και μέσα φυσικά από το samostimes.gr. Κάθε τρεις και λίγο με τον δημοσιογράφο Μιχάλης Βαρνιά.